Πάγωσε, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, καθώς 6 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία, κατά την οποία η χώρα θρήνησε 104 νεκρούς, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 6 από τους 21 κατηγορουμένους, και αυτό για κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα κανένας να μην οδηγηθεί στις φυλακές, καθώς οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι εξαγοράσιμες. Στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου ξεχύλισε η οργή από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι φώναζαν κάνοντας λόγο για απόφαση ντροπή, ενώ συγγενείς θύματος ξέσπασε πετώντας μια καρέκλα προς την πλευρά των κατηγορουμένων που φυγαδεύτηκαν από την αίθουσα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μπροστά σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, βρέθηκαν οι αστυνομικοί, καθώς φαίνεται ότι εντόπισαν την αδίστακτη σπήρα διακίνησης κοκτέιλ ναρκωτικών που ευθύνεται για τον θάνατο της 16χρονης Μαρκέλα στο Νοέμβριο του 2023 στο Βύρονα. Οι ηλικίες αλλά και ο τρόπος δράσης πραγματικά σοκάρει, καθώς ανάμεσα στους 9 συλληφθέντες, οι 6 είναι ανήλικοι ηλικίες περίπου 16 ετών, οι οποίοι πουλούσαν σκληρά ναρκωτικά με κωδικές ονομασίες. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τη Βάσο Παλαιού, την Άννα Κανδύλη, τη Μάνια Λεβιζάτου και τον Μαρίνο Αλφέρη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την δικαστική απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι. Ξεχύλισε η οργή στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του εφετείου της Αθήνας, όταν το τριμελές πλημελιοδικείο ανακοίνωσε την ετοιμιγορία του για την υπόθεση της φωνικής φωτιάς στο Μάτι, 6 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία με τα 104 θύματα. Ντροπή σας, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε ένα συγγνώμη, προσβολή για τους νεκρούς. Παιδιά δεν έχετε. Που η πρόεδρος του δικαστηρίου υπελείεται η συνεδρίασης, συγγενείς και κάτοικοι του Ματιού κινήθηκαν προς το εδόλιο με ένα να εκτοξεύει μια καρέκλα προς το εδόλιο, προς τον πρώην υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Ματθεόπουλο και τις αστυνομικές δυνάμεις να φυγαδεύουν τους κατηγορούμενους από τη δικαστική αίθουσα. Στην ουσία έγινε αυτό το οποίο είδατε, με το που υπελείεται η συνεδρίαση και πήραν τις ποινές χάδια, μόνο επένους δεν πήραν οι κατηγορούμενοι, σήκωσε μια καρέκλα και την πέταξε. Ήταν αυτό που βρήκα μπροστά μου, αυτό που σκέφτηκα να κάνω και απλά το έκανα. Ανέλαβα την ευθύνη μου. Ομόφωνα το δικαστήριο αποφάσισε να κρίνει ενόχους 6 κατηγορούμενους από τους 21 που δικάζονται σε μια ακροαματική διαδικασία η οποία διήρκησε 1,5 χρόνο. Αυτό που είδατε σήμερα ήταν μια παροδία. Αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Δεν έχω να πω. Πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Λυπάμαι για αυτή την απόφαση. Ήμουνα σίγουρη για το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Το δικαστήριο κατά περίπτωση τους έκρινε ενόχους για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, των σωματικών βλαβών από αμέλεια και του εμπρισμού από αμέλεια και τους καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ ημερησίως. Οι ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ήταν ποινές χάδι και ουσιαστικά εικονικές. Το ότι θα πληρώσω γύρω στις 37.000 ευρώ ο κάθε κατηγορούμενος δεν είναι μια ποινή η οποία αντιστοιχεί σε αυτό το μέγεθος των αδικημάτων. Στο Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 111 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Στον υπαρχηγό Βασίλη Μαρθεόπουλο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Στον Ιάννη Φωστιέρη, διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ποινή φυλάκισης 111 έτη, με εκτιτέα τα 5 έτη. Στον Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ποινή φυλάκισης 111 έτη με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στο Χαράλα Μποχιώνη, διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, ποινή φυλάκισης 111 έτη με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Και στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο Πεντέλης, ποινή φυλάκισης 3 ετών. Η απόφαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους φορείς εξουσίας της Ελλάδας. Αναλάβετε θέσεις ευθύνης για να μην έχετε καμία ευθύνη. Σήμερα η ποινική δικαιοσύνη έκρινε ότι για την ασύλληπτη τραγωδία του 2018 έφταιγε μόνο το επιτελικό κράτος δια της πυροσβεστικής. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους Τερζούδη, Φωστιέρη, Παναγιωτόπουλο και Χιόνι το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο.
Από το δικαστήριο αθώθηκαν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία βρισκόταν και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ο τότε δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο τότε δήμαρχος Ραφίνας Ευάγγελος Μπουρνούς, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Παρά το γεγονός ότι ως Περιφέρεια Αττικής ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας και επιτελέσαμε όλα όσα μας ζήτησε η πυροσβεστική, έγινε τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια να χειραγωγηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα με στόχο να θεωρηθώ ενοχή. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη. Είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Σήμερα συντελέστηκε μια κακοδικία. Την απόφαση του δικαστηρίου σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Μια τέτοιου τύπου ποινή για μια τέτοιου τύπου τραγωδία, για ένα τέτοιο μέγεθος τραγωδίας και καταστροφής, είναι αναντίστοιχη. Οι συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας του 2018 αναμένεται να ζητήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης στο εφετείο και για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύνδεση με τις δύο συναδέλφους που παρακολουθούν χρόνια το δικαστικό ρεπορτάζ, την Άννα Κανδύλη και την Βάσο Παλαιού. Όλοι προσπαθούμε πάντα να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε απέναντι στις αποφάσεις δικαιοσύνης. Όμως εδώ, μετά από 6 χρόνια, μετά από μια ανίποτη τραγωδία, 104 νεκρούς, ούτε ένας δεν μπαίνει στη φυλακή. Και σωστά ο κύριος Βορύδης μίλησε για μια απόφαση αναντίστοιχη προς το γεγονός, προς το κοινό αίσθημα, και αφήνει η απόφαση αυτή μια αίσθηση αδικίας και ατιμωρησίας. Βάσο, ήσουν μέσα στην αίθουσα. Η οργή των συγγενών των θυμάτων είναι απόλυτα κατανοητή και δικαιολογημένη. Αυτοί οι άνθρωποι, Ράνια, 1,5 χρόνο τώρα παρακολουθούσαν την ακροαματική διαδικασία, βρισκόταν σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, περίμεναν μια απόφαση δικαστική που θα τους δικαίωνε, και όταν συνειδητοποίησαν ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για πλημελήματα, γεγονός που το γνώριζαν, αλλά και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν εξαγοράσιμες, πραγματικά ξέσπασαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η απογοήτευση, η θλίψη και ο θυμός αυτών των ανθρώπων ξεχύλισε. Και πρέπει να σου πω ότι η ένταση ήταν διαρκής. Δηλαδή, από τη στιγμή που ανέβηκε η έδρα και είπε την απόφαση επί της ενοχής, μέχρι η πρόεδρος να πει λύεται η συνεδρίαση, πραγματικά οι φωνές ήταν συνεχείς, η ένταση ήταν συνεχής. Οι συγγενείς των θυμάτων αποδοκίμαζαν τους κατηγορούμενους αλλά και την έδρα, ζητώντας ουσιαστικά απόδοση δικαιοσύνης, την οποία θεωρούν ότι δεν βρήκαν σήμερα από αυτή την δικαστική απόφαση. Να σου πω ότι από τις φωνές σχεδόν δεν ακουγόταν ούτε η πρόεδρος ούτε ο εισαγγελέας της έδρας όταν μιλούσαν, και αρκετές φορές το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία. Και από την άλλη είχαμε τους κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν... Αυτό θα σε ρωτήσω, πώς αντέδρασαν οι κατηγορούμενοι σε όλο αυτό το κλίμα? Ήταν ψύχρεμοι, ανέκφραστοι, συνομιλούσαν με τους συνηγόρους τους για όλα τα στάδια της έκδοσης της απόφασης, και ουσιαστικά όταν η ένταση ξέφυγε μέσα στη δικαστική αίθουσα, ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις αυτές που τους φυγάδευσαν από την πόρτα που μπαίνουν συνήθως οι δικαστές στη συγκεκριμένη αίθουσα. Βασό, εμένα ούτε μου αρέσει να δικάζω τους δικαστές, ούτε μου αρέσουν αυτά τα φαινόμενα, ούτε μου αρέσει το αυτού του τύπου οι αντιδράσεις, γενικώς όχι. Αναρωτιέμαι όμως, οι δικαστές δεν είχαν συνείδηση ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της αποφάσης που έπαιρναν? Όταν τα 111 χρόνια γίνονται 5 που εξαγοράζονται και γίνονται τα 7 χιλιάρικα, είναι αστιότητα. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν υπήρχε επίγνωση στο δικαστήριο, τι αποφάσιζαν. Και βεβαίως θα δεχτώ ότι προφανώς είναι σύνομο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Άλλωστε, ο ανακριτής της υπόθεσης επί χρόνια ζητούσε τη μετατροπή των πλημμυλημάτων σε κακουργήματα, τα οποία το δικαστικό συμβούλιο δεν δεχόταν. Να το δεχτώ. Έτσι έγινε. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη που έχουμε. Αναρωτιέμαι όμως οι ίδιοι δικαστές αν δεν είχαν επίγνωση του τι αποφάσιζαν. Γιατί δεν υπάρχει σήμερα Έλληνας, νομίζω, που να μην είναι εξοργισμένος από αυτήν την απόφαση. Που μπορεί να λέει, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Και όχι επειδή εγώ είμαι κανένας θειασότης του κοινού περιδικαίου αισθήματος, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν γίνεται 104 νεκροί να τελειώνουν 37.000 καθένας. Όχι οι ίδιοι νεκροί, οι κατηγορούμενοι. Να δούμε τώρα και το υπόλοιπο. Βάσο.
Ουσιαστικά το δικαστήριο αυτό μπορούσε να κάνει. Με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν το 2018, θα έπρεπε να μετατρέψει τις συγκεκριμένες ποινές. Τώρα, από εκεί και πέρα, η απόφαση του συγκεκριμένου δικαστηρίου είναι αλήθεια ότι είναι ακόμα πιο επίκης και από την εισαγγελική πρόταση. Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει να κριθούν ένοχοι 9 από τους 21. Το δικαστήριο καταδίκασε ακόμα λιγότερους κατηγορούμενους. Μάλιστα, τώρα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν παιδιά, συζύγους, αδέλφια, γονείς. Περίμεναν 6 ολόκληρα χρόνια για τη στιγμή της δικαίωσης που δεν ήρθε ποτέ. Στο άκουσμα της απόφασης και της κήρυξης της λήξης της δικαστικής διαδικασίας, η οργή τους ξέσπασε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μίλησαν για θεατρική παράσταση και όχι για δίκη, για ποινές χάδι, εξοργισμένοι για το γεγονός ότι μπορούν οι ποινές να εξαγοραστούν. Οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και οι πολυεγκαυματίες που επέζησαν από την βραδιά κόλαση δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Μια συγγνώμη δεν ακούσαμε σήμερα, ούτε και σήμερα. Μια συγγνώμη. Σήμερα έπεσε η αυλαία του θεατρικού έργου. Κρυφτείτε! Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει από τα λάθη. Κάποιος πρέπει να δικάσει τη δικαιοσύνη. Θυμός, αγανάκτηση ή απόλυτη απογοήτευση. Με το άκουσμα της απόφασης, κάποιοι από τους συγγενείς των 104 θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την οργή τους. Έχασα το παιδί μου 25 χρονών στο Μάτι, μέσα στη θάλασσα. Σήμερα η πρόεδρος μας απέδειξε αυτό που είχε πει στην αρχή, ότι θα γίνει μια δίκαιη δίκη σαν προσευχή, ότι αυτό ισχύει για τους κατηγορούμενους μόνο. Η Εύρα δεν είχε καν το κουράγιο να μας κοιτάξει. Διάβαζε τις αποφάσεις με μάτια πάνω στα χαρτιά. Η μάνα που φώναζε, έχασε το παιδί μου, δεν έχω λόγο να ζω. Ποιος θα απαντήσει αυτή τη γυναίκα, πώς θα συνεχίσει η ζωή της. 6 χρόνια μετά περίμεναν ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα απαλύνει τον πόνο τους. 6 χρόνια μετά ευελπιστούσαν ότι οι υπεύθυνοι θα μπουν στη φυλακή. Όλοι μαζί θα πληρώσουν περίπου 210.000. Δηλαδή 2.000 για κάθε νεκρό. Αυτό. Πώς θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πείτε μου. Θα κοιμηθούν δηλαδή και θα πούνε αχτή ώρα που έκανα τη δουλειά μου σήμερα. Θα ήταν μια ηθική ικανοποίηση τουλάχιστον ότι τιμωρήθηκαν. Αυτό το σημερινό δεν είναι τιμωρία με τίποτα. Σήμερα ήταν μια σκέτη απογοήτευση για την ελληνική δικαιοσύνη. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έχασε την μητέρα του στην τραγωδία του Ματιού. Με τη σημερινή απόφαση πίστευε ότι θα κλείσει με κάποιο τρόπο ένας μαύρος κύκλος της ζωής του. Να ξεκόλαγα από τις 24 Ιουλίου 18, που ήταν η επόμενη μέρα της τραγωδίας. Δυστυχώς με κρατάνε καθυλωμένο σε την ημερομηνία. Γιατί βλέπω ότι και όσο και να φωνάσαμε αυτά τα παρολίγο 6 χρόνια, πήγανε στο βρότο, στο κενό. Αυτό που εξόργησε περισσότερο τους συγγενείς των θυμάτων ήταν ότι οι μόλις 6 καταδικαστέντες θα μπορούν από αύριο να εξαγοράσουν την ποινή τους. Θα κυκλοφορούν ελεύθεροι σαν να μην συνέβη τίποτα. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη και δυστυχώς το επόμενο Μάτι, το επόμενο Τέμπι, η επόμενη δίθεν τραγωδία είναι στη γωνία. Δεν ξέρουμε ποιον τα παιδιά θα είναι στην επόμενη τραγωδία. Σίγουρα πάντως αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να τιμωρηθούν δεν θα τιμωρηθούν, γιατί θα υπάρχει ένα δεδικασμένο όπως αποδείχθηκε σήμερα. Κλωτσάς γάτα, πληρώνεις 30.000 και είναι κακούργημα και ορθώς. Σκοτώνεις 104, πλημέλημα, πας σπίτι σου με 10 ευρώ την ημέρα. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο αλέθει όλα όταν πρόκειται για τα δικά τα παιδιά και όσοι είναι έξω από αυτό την πληρώνουν άσχημα. Όσοι έμειναν πίσω είναι αναγκασμένοι να ζήσουν με τις ανοιχτές πληγές. Κάποιοι με τα σημάδια στο σώμα. Έχω ένα παιδί 11 χρονών με σημάδια σε όλο το σώμα και την ψυχή του που για 15 χρόνια τώρα δεν κοιμάται. Είμαι τυχερός γιατί σήμερα θα πάω να του πω πως η Ελλάδα τον εγκατέλειψε για δεύτερη φορά. Και είμαι τυχερός γιατί το μαθαίνει τώρα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρονών για να μάθει σε τι χώρα θα μεγαλώσει και τι θα έχει να αντιμετωπίσει την υπόλοιπη ζωή του. Θα ξανασυμβεί μαθηματικά. Εάν δεν τιμωρηθούν όπως πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι και ο καθένας θα κλαίει τα παιδιά του ή τους γονείς του ή οποιονδήποτε χάσει. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι πολυγαυματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με κάθε μέσο που τους επιτρέπει ο νόμος. Πάμε και στην Άννα Κανδύλη. Άννα, όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν ειδικές νομικές γνώσεις, σίγουρα θα αναρωτηθούν πώς γίνεται να βρίσκονται στη θέση των κατηγορουμένων 21 άνθρωποι για 104 θανάτους και να μην καταλήγει κανένας στη φυλακή. Νομικά δηλαδή πώς γίνεται.
Κοίταξε, Ράνια, από το στάδιο της προδικασίας ήταν εν πολύς αναμενόμενο αυτό το αποτέλεσμα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημέλημα, για πλημεληματικού χαρακτήρα εκεί αδικήματα. Εκεί πώς φτάσαμε, Άννα. Γιατί έτσι έκρινε η εισαγγελία. Ο ανακριτής, όπως είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, τρεις φορές ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η εισαγγελία επέμενε όμως γιατί βάσει του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε τότε κατά την εισαγγελία δεν μπορούσε να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα. Και αν σε μία περίπτωση ασκήτω, υπήρχε κίνδυνος όταν φτάσει στο δικαστήριο να καταπέσει η υπόθεση, δηλαδή να μην λογοδοτήσουν ούτε καν. Δηλαδή, αν κάποιο έβλεπε τον λεγόμενο ενδεχόμενο δόλο. Τον λεγόμενο ενδεχόμενο δόλο στη λογική ότι, λέω εγώ, ένας έμπειρος αξιωματικός της πυροσβεστικής, όταν δεν σηκώνει εγκαίρως τα εναέρια μέσα, παραδείγματος χάρη. Μπορούσε να προβλέψει το αποτέλεσμα. Θα έπρεπε να μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα, ότι θα ακαούν άνθρωποι. Αυτή ήταν η άποψη του ανακριτή. Αυτή ήταν η άποψη που κάποια στιγμή ζήτησε την αναβάθμιση για θανατηφόρα έκθεση. Με αυτό το σκεπτικό, Ράνια. Όμως η εισαγγελία δεν το υιοθέτησε. Το αρνήθηκε. Το αρνήθηκε. Δεν το υιοθέτησε αυτό το σκεπτικό. Τώρα, από την άλλη μεριά, ακούω τώρα θα κάνουν εφέσεις με εφέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί άμα να κάνουν έφεση, να πάμε άλλα 6 χρόνια, να είναι 2 χρόνια δίκη για να πάρουν άλλα 2 χιλιάρικα. Άστο, Γιάννη, δεν πάμε στα 6. Σε 2 χρόνια παραγράφονται όλα. Πρέπει να γίνουν όλα. Μια παρέμβαση, κυρία Κάρα. Ακριβώς. Άννα, να μας το εξηγήσεις λίγο και αυτό. Λοιπόν, παραγράφονται γιατί έχουμε πλημελήματα το 2026. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θέλει να τρέξει αυτό. Θα ζητήσει από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου να απαλλάξει την πρόεδρο του δικαστηρίου από τα υπόλοιπα καθήκοντά της, ούτως ώστε να μπορέσει να καθαρογράψει την απόφαση. Γιατί μόνο μετά την καθαρογραφή της απόφασης με το σκεπτικό και όλα μπορεί να ασκηθεί η έφεση. Να καθαρογράψει μέσα στο Μάιο την απόφαση, ούτως ώστε η εισαγγελία να μπορέσει να κάνει τον προσδιορισμό τον Ιούνιο. Δηλαδή να πάει γρήγορα. Και πάλι σας λέω ότι ακόμα και έτσι να πάει, δύσκολο να προλάβουμε το 2026. Τι μπορεί να γίνει με την έφεση? Γιατί και οι συγγενείς επίσης, οι δικηγόροι των συγγενών, θα ζητήσουν από την εισαγγελία εφετών να ασκηθεί έφεση και για τις ποινές, αλλά και για τις απαλλαγές. Τι μπορεί να γίνει? Και ως προς τις απαλλαγές μπορεί να γίνει κάτι και ως προς τις ποινές. Όπως μου έλεγαν κάποιοι συνήγοροι, και τότε ίσχυε το συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ποινές πάνω από 3 χρόνια μπορεί το δικαστήριο να πει ένα μέρος να εκτιθεί. Εν προκειμένου, για κάθε ανθρωποκτονία από αμέλεια, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 2 ετών. Άρα ήταν μονόδρομος. 110 χρόνια ακριβώς, το καθένα έβαλε και τα 5 πρέπει να εκτίσουν, τα πληρώσανε, φύγανε. Αν βάζανε πάνω από 3 όμως, θα μπορούσε ένα μέρος να εκτιθεί. Και εδώ, με τις εξαγοράσιμες ποινές, πρέπει να πω και το εξής, έτσι. Ότι αν μείνει αυτή η ποινή και στο εφετείο, εξαγοράσιμη ποινή, να σας σημειώσω, μπορεί ότι να είναι μην δώσουν και τα χρήματα. Σεις. Τώρα δεν θα τα δώσουν. Όχι, γιατί έχουν δικαίωμα έφεσης. Μπορεί να μην τα δώσουν. Και θα παραγραφούν σε 2 χρόνια, ούτε λοιπόν, λεφτά τα πληρώσουν. Και να μην παραγραφούν, εγώ, Γιάννη μου, σου λέω. Και να μείνει στο εφετείο. Να προλάβουν να κάνουν και το εφετείο και να μείνει αυτή η ποινή εξαγοράσιμη. Και με 60 δόσεις. Σε ποιον δίνουν το δικαίωμα να βάλει 60 δόσεις, άμα χρωστάει? Να σου πω, Άννα, συγγνώμη. Τα τελευταία 6 χρόνια, από το 19, αν δεν απατώμε. Όχι, από το 19, μάλλον επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει αλλάξει 7-8 φορές ο ποινικό κώδικα. Το λέω σωστά? Τόσες φορές έχει αλλάξει. Δεν έχουν βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους πράγματα. Έχει αλλάξει τώρα το πλαίσιο. Έχει αλλάξει. Αλλά πάντα κοιτάμε, το δικαστήριο κοιτάει πότε τελέστηκε η πράξη. Τι ίσχυε τότε που τελέστηκε η πράξη. Όσες αλλαγές και να γίνανε μετά, δεν ισχύουν. Δηλαδή, ό,τι ίσχυε στην πράξη, δηλαδή κατά το 2018 που έγινε. Η τραγωδία, που είχαμε την τραγωδία, ό,τι είχαμε το 2018. Και κάπως έτσι έχουμε αυτές τις ποινικές ευθύνες, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Και στην πραγματικότητα για την τραγωδία στο Μάτι δεν διερευνήθηκαν ποτέ ούτε οι πολιτικές ευθύνες. Διότι δεν ξεκίνησε ποτέ τότε καμία διαδικασία ούτε εξεταστικής. Διότι αν ο κύριος Καραμαλής έχει πολιτική ευθύνη για τα Τέμπη, εγώ αναρωτιέμαι γιατί ο κύριος Τόσκας δεν είχε τότε καμία πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι υπηρεσίες που είχε υπό την ευθύνη του. Αυτό όμως, ούτε πολιτική, ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική.
Δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, Ράνια, που θέτουν από την πλευρά των συγγενών. Όχι δηλαδή... μόνο, χίλια συγγνώμη, Άννα. Ναι. Ο κύριος Ματθεόπουλος, μάλιστα, στη συνέχεια προήχθηκε όλα. Θα σας το θυμίσω κι αυτό, για να μην το ξεχάσουμε. Ήταν υπαρχηγός ο κύριος Ματθεόπουλος και στη συνέχεια προήχθη σε αρχηγό. Αυτό πάλι πραγματικά ποιο κεφάλι το χωράει. Αυτό που ήθελα και να προαγωγή. Πω είναι το εξής, ότι κάποιοι θέτουν αυτό, ότι αν είχε δοθεί εντολή εκένωσης, αν υπήρχε το 112, θα είχαν σωθεί. Το οποίο δεν ολοκληρώθηκε επίσης. Το οποίο έπρεπε τότε να έχει ολοκληρωθεί και δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή, αναρωτιούνται και λένε. Λέμε τώρα για τα Τέμπη, για την 717. Mm. Γιατί δεν λέμε και για το 112. Βεβαίως είναι άλλο το πλαίσιο, άλλη βάση. Το ένα είναι οικονομικό, εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μήπως θα μπορούσε κάτι επί τη βάση αυτή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά μας. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.